κάνει τέχνη να πει, να μιλάς με σιωπή. Δεν σε χρειάζομαι, δεν σε χρειάζομαι. Θέλω μονάχος τα φανάρια να περνώ. Ακάλματα να γινόμασταν, ακάλματα πυκνινά για ώρα και τούτη τη στιγμή. Οι σκιές δεν αγαπάνε γιατί δεν έχουνε ψυχή. Γεια σας. Σήμερα καλεσμένος μου είναι ένας κριτικός, δωδεκανήσιος και τώρα πλέον νομίζω Αθηναίος, τον οποίο τον έχουμε τραγουδήσει όλοι, τον έχετε αγαπήσει, έχετε αγοράσει σε πολύ μεγάλο αριθμό τους δίσκους του και δεν είναι άλλος από τον Ότη Σφακιανάκη. Γεια σου Κίμ. Να συμπληρώσω ότι εκτός κριτικός δωδεκανήσιος, κριτικός γιατί γεννήθηκα στην Κρήτη, από κριτικό πατέρα δωδεκανήσιος, διότι μεγάλωσα στην ΚΟ από τα 7 μου χρόνια, Μικρασιάτης, γιατί η καταγωγή της μητέρας μου, της γιαγιάς μου, είναι από την Αλικαρνασσό, ακριβώς απέναντι από την ΚΟ. Και αισθάνομαι ότι προέρχομαι από μινωιωνική καταγωγή. Mm-hmm. Όχι Αθηναίος τώρα πλέον. Αθηναίος δεν είμαι. Εκ των πραγμάτων δεν είμαι. Κατοικώ στην Αθήνα, αγαπώ το κάθε μέρος όπου ζω και προσπαθώ να το προσέχω, να το σέβομαι όσο πρέπει. Αλλά δεν γίνεται με ευκολία αυτό εδώ, σε αυτόν τον τόπο. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Είναι ζώρικο δηλαδή το να κατοικείς πια στην Ελλάδα. Γιατί το λες? Είναι πάρα πολύ ζώρικο, γιατί υπάρχει το άλφα το σερητικό σε πάρα πολλές, σε πάρα πολλούς όρους, σε πάρα πολλές λέξεις. Ασέβεια, γένεια, μετροέπεια, απάθεια, αναισθησία και διάφορα άλλα. Πες μου, από όλα τα τραγούδια αυτά που έχεις τραγουδήσει, εσύ ποιο αγαπάς πιο πολύ? Δεν είναι ένα, είναι πολλά, γιατί αν έλεγα ότι είναι ένα τραγούδι μόνο, θα ήμουνα πολύ άδικος και ίσως δεν ήμουνα και αληθινός. Όμως υπάρχει ένα τραγούδι, όχι το αγαπώ περισσότερο από τα άλλα, όμως με αντιπροσωπεύει περισσότερο από τα άλλα, γιατί είναι το κοινωνικό περιεχόμενο τραγουδιού τέτοιο που εμένα με αγγίζει αφάνταστα. Ποιο είναι μ' αρέσουν, αυτό? Θα σου πω, μ' αρέσουν τα τραγούδια όλα όσα έχω πει. Μ' αρέσουν τα ερωτικά τραγούδια, μ' αρέσουν τα τραγούδια τα οποία είναι χορευτικού περιεχομένου, γιατί η διασκέδαση είναι επιβεβλημένη, δηλαδή είναι αναγκαία, ναι. Αλλά το τραγούδι αυτό, το Πατρίδα μου, αναφέρεται σε αυτά τα οποία θα έπρεπε όλοι να έχουμε προφυλάξει, να έχουμε διαφυλάξει ως κόριο οφθαλμού. Δεν το έχουμε κάνει, στο παρελθόν δεν το έκαναν οι πρόγονοι και γι' αυτό το λόγο έχουν έρθει τα πράγματα έτσι όπως έχουν έρθει και είπα εγώ προηγουμένως για το αλφα το στερητικό και όλες τις λέξεις προσθέτω. Πατρίδα μου, που είστε παλικάρια, γιατί και πώς μπορείτε να είστε ξεχασμένοι? Βλέποντας τα χρόνια πίσω, έτσι και την πορεία της ζωής σου, ποιο τραγούδι θα αφιέρωνε στον εαυτό σου? Αυτό. Αυτό με αντιπροσωπεύει περισσότερο απ' όλα. Τώρα, πόσο εγώ κριτικός αισθάνεσαι? Ο πατέρας μου ήταν κριτικός. Η βαθιά καταγωγή μας, φαντάζομαι, λόγω και του ονόματος, προέρχεται από τα Σφακιά. Άνθρωποι απέριτοι. Άνθρωποι οι οποίοι ήταν, σαν αντίληψη, σαν φιλοσοφία, κοντά στους Λάγκωνες, κοντά στους Σπαρτιάτες. Έχω μεγαλώσει, επίσης, με άνθρωπο ο οποίος ήταν Σπαρτιάτης. Ο παππούς μου, δηλαδή της μητέρας μου, ο πατέρας, ήταν από την Σπάρτη. Ήταν από τον Άγιο Νικόλαο της Λακωνίας. Περίεργος άνθρωπος, σκληρός αρκετές φορές, απόλυτος, αυταρχικός, που μοιραία αυτό έχει περάσει και στα παιδιά τα οποία μεγάλωσε. Που όμως ήταν δίκαιος. Δεν ήταν άδικος. Και γι' αυτό και εγώ έχω το αίσθημα του δικαίου σε υψηλότατο επίπεδο. Στερήθηκες πράγματα μικρός που ενδεχομένως αργότερα κοίταξες να τα αναπληρώσεις? Δεν θεωρώ ότι στερήθηκα τίποτα, αν και δεν είχα τίποτα. Αγάπη δεν στερήθηκα. Είναι το πιο σημαντικό απ' όλα. Παιχνίδι δεν στερήθηκα γιατί ήταν δωρεάν. Ενώ τώρα τα παιχνίδια τα πληρώνεις. Τότε εμείς παίζαμε σαλάνες, παίζαμε συνέχεια ποδόσφαιρο όλοι οι φίλοι, παίζαμε διάφορα παιχνίδια που φτιάχναμε μόνοι μας κτλ. Ήμασταν ελεύθερα παιδιά. Τώρα τα παιδάκια είναι φυλακισμένα. Και γι' αυτό και όταν μεγαλώνουν, συνεχίζουν να ζουν μέσα στις φυλακές τους. Και γι' αυτό το λόγο, επειδή τους έχει πια γίνει βίωμα,
πέφτουν με τα μούτρα στην φυλακή της τράπεζας, να πάνε να πάρουν δάνεια για να φυλακιστούν για φόρους ζωής. Τα παιδιά σου πώς προσπαθείς να τα προφυλάξεις από αυτά που λες? Από αυτά που λέω. Από αυτό που εγώ θεωρώ ότι από είναι αυτό κοινωνία. Που λες ότι ναι, μπορεί, στην παγίδα στην οποία μπορεί να πέσουν. Δεν νομίζω κάποιοι. Ότι θα πέσουν, γιατί όταν μεγαλώνουν κάποια παιδιά μέσα σε ένα σπίτι όπου υπάρχουν κάποιες αρχές, όπου υπάρχει οικονομία, που και αυτό είναι παρεξηγημένο. Υπάρχει όμως και η οικονομική άνεση που θα μπορούσε να τους πάνε στο λάθος δρόμο. Η οικονομία σημαίνει η νόμη του οίκου. Στον οίκο μας λοιπόν υπάρχουν νόμοι. Δεν τους παραβαίνει κανένας. Αυτή η νόμη του οίκου μας, η οικονομία μας λοιπόν, είναι βάση της δικής μου αντιλήψεως για την ζωή. Τα παιδιά μοιραία επηρεάζονται από αυτό. Άρα, επειδή εμείς δεν είμαστε άνθρωποι της επίδειξης του πλούτου μας, ούτε εγώ ούτε η γυναίκα μου, ζούμε σχεδόν όπως ζούσαμε ανέκαθεν. Με τη μόνη διαφορά που τώρα έχουμε περισσότερα υπάρχοντα, έχουμε περισσότερα χρήματα για να μπορέσουμε να αποκτήσουμε, ας πούμε, περισσότερα αγαθά. Τα παιδιά καταλαβαίνουν μέχρι πού μπορεί να φτάσει αυτό το πράγμα. Αντιλαμβάνονται ότι αυτό, ναι, μεν είναι δικό τους, από την άλλη όμως κάποια στιγμή θα πρέπει να αποδείξουν μόνα τους ότι έχουν τη δυνατότητα να αποκτούν τα δικά τους πράγματα και όχι να έρχονται όλα έτοιμα. Ναι, από τους γονείς. Για πάμε πάλι λίγο πίσω. Το ότι έγινες DJ πώς προέκυψε? 1975 υπάρχει μία δίσκο στην, μία δισκοτέκ στην ΚΟ, η Απόλλων, όπου πήγαινα και εγώ σαν πιτσιρικάς έτσι να διασκεδάσω με τα φιλαράκια μου, όποτε μας άφηνα να μπούμε μέσα φυσικά. Κάποια στιγμή με είδαν ότι κάτι είχα, κάτι έβγαινε από εμένα, ότι είχα έφεση στη μουσική, γιατί και από πιτσιρικάς εγώ από 11 περίπου ετών με τα φιλαράκια μου παίζαμε λίγο μουσικούλα, ψιλοκρατζουλούσαμε διάφορα όργανα κτλ. Και αυτό φαινόταν έβγαινε. Και με προσέγγισαν εκεί, μου είπαν αν θέλω να το κάνω, με μεγάλη χαρά εγώ το έκανα. Και το έκανα επαγγελματικά πλέον από το 1975 έως το 1984, 9 χρόνια. Σκέφτηκες ποτέ να πας να σπουδάσεις κάτι άλλο? Όχι. Σταμάτησα το σχολείο όταν ήμουν 13 ετών, στην πρώτη γυμνασίου, όπου με απέρριψε ένας καθηγητής αδίκως, με απέρριψε αδίκως και θεώρησε ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν είχαν πλέον τίποτα να μου δώσουν και γι' αυτό αποχώρησα από το σχολείο. Όμως, θα πω ότι το μετάνιωσα σε εισαγωγικά, διότι η μάθηση είναι απαραίτητη προϋπόθεση στη ζωή μας. Θα μπορούσα δηλαδή να έχω μάθει αρκετά πράγματα. Ίσως όμως θα μπορούσα να έχω μάθει κάποια πράγματα τα οποία να ήταν φρένο στην δική μου ζωή που μετέπειτα εγώ διήνυσα με τον τρόπο που εγώ επέλεξα. Με τα λεφτά του DJ, με το μισθό, ζούσες καλά? Πείνα και δυστυχία. Άλλοτε με πλήρωναν, άλλοτε όχι. Έχω περάσει δύσκολα. Και επίσης τον χειμώνα εκεί στην ΚΟΟ που εγώ ζούσα δεν υπήρχε τουρισμός, γιατί έπαιζα σε τουρίστες, έπαιζα μόνο ξένοι. Οπότε δεν υπήρχε και μεροκάματο. Δεν υπήρχε μεροκάματο από αυτή τη δουλειά και έτσι αναγκαζόμουν επιβάλλετο να κάνω κάποιες άλλες εργασίες και έχω κάνει πάρα πολλές. Αλλά τους περισσότερους χειμώνες εργαζόμουν με τον γαμπρό μου ως ηλεκτρολόγος. Το τραγούδι πότε μπήκε στη ζωή σου? Το τραγούδι μπήκε στη ζωή μου από τότε που γεννήθηκα. Ήταν στη ζωή μου, δεν μπήκε. Επαγγελματικά πλέον. Ναι. Στα 3 μου χρόνια λοιπόν έχω μια φωτογραφία όπου από πίσω γράφει ο μικρός μας Παναγιώτης στην αυλή της κυρίας Ρερίκας, δίπλα η γειτόνισά μας, που τραγουδούσε ένα τραγούδι σόγκιν. Κάτι έλεγε με πιάνο και εγώ να της το πιάνω και διάφορα τέτοια. Και γελούσαν οι γειτόνοι εκεί πέρα. Λοιπόν, αυτή ήταν η πρώτη μου δημόσια εμφάνιση. Επειδή όμως ντρεπόμουν, τραγουδούσα με κλειστά μάτια. Ακόμα το συνεχίζω. Σε πολύ μεγάλο βαθμό. Όταν δηλαδή είναι τραγούδια ερωτικού περιεχομένου, τραγούδια ήπιων τόνων, παίρνω τη βάση μου, κλείνω τα μάτια μου και τα λέω. Στο ξεκίνημά σου είχες μια βοήθεια, είχες κάποιο στήριγμα ή ήταν θέμα συγκυριών? Υπήρξαν κάποιες βοήθειες, ενδεχομένως να μην ήταν βοήθεια από την πλευρά κάποιων ανθρώπων γιατί ήθελαν να βοηθήσουν, που εγώ όμως έτσι το εξέλαβα. Υπήρξαν κάποιοι άνθρωποι που εξαιτίας τους κάτι συνέβη. Θα θεωρώ σαν παράδειγμα την Άντζελα τη Δημητρίου το 1991. Που αυτό ήταν πραγματική βοήθεια. Το 91 λοιπόν, όπου είμαστε στην ίδια δισκογραφική εταιρεία και της ζητάει ο διευθυντής της εταιρείας, της λέει γιατί δεν παίρνετε στο σχήμα με τον Νότι που είναι καλός κτλ. Και το προσπάθησε να γίνει. Ένας άλλος τραγουδιστής, ο οποίος ήταν ο ηγέτης του σχήματος της ανασχέτησης για αυτά, κάπου πήγε να χαλάσει, εκείνη επέμενε και τελικά με κράτησαν. Ήταν το βάπτισμα του πυρός, ας πούμε, το να τραγουδήσω σε έναν μεγάλο χώρο και με τον πρώτο μου δίσκο να τον προβάλλω κτλ. Ήταν αρκετά μεγάλη η βοήθεια.
Έχω τραγουδήσει με την Ελένη την Δήμου, που αυτό έγινε από σύμπτωση, γιατί ο κουμπάρος της που ήταν και γνωστός μου, μου το πρότεινε κάποια στιγμή. Πήγαμε στη Θεσσαλονίκη με την Ελένη, πέρασα αρκετά καλά. Είχα πάει εγώ και πριν στη Θεσσαλονίκη και είχα μαγιά. Mm-hmm. Οπότε πιο πολύ ήταν σαν συμπτώσεις πιο πολύ. Δεν ήταν κάποιος από πίσω σου που σε βοηθούσε. Πέραν της Άντζελας, για αυτό που έκανε mm-hmm. εκείνη τη συγκεκριμένη περίοδο, όχι. Άλλη βοήθεια επί τούτου, όχι. Όταν ξεκίνησε στην Αθήνα, στο κέντρο Ζορμπάς, είχες σκεφτεί ποτέ ότι θα ξεκινήσει μια μεγάλη και λαμπερή καριέρα? Εγώ αισθανόμουν πριν ανέβω στην Αθήνα και πριν γίνω τραγουδιστής, ήξερα ότι κάτι θα συμβεί, κάτι θα γίνει και θα ανταπεξέλθω στα θέματα της ζωής με έτσι πολύ εύκολο σε εισαγωγικά τρόπο, σε σχέση με άλλους ανθρώπους. Ήξερα δηλαδή ότι κάτι θα γίνει. Κάτι θα γίνει και θα με κάνει γνωστό στο ευρύ κοινό με τις συνέπειες που αυτό έχει. Δεν ήξερα αν θα γίνω τραγουδιστής. Το αγαπούσα πάρα πολύ. Με παρότριναν κάποιοι φίλοι να το κάνω. Τελικά έγινε κάτω από συμπτωματικές συνθήκες και πάλι. Έχω πάρει τον χώρο που εγώ εκεί ξεκίνησα να παίζω μουσική ως DJ και κάποια στιγμή τον έχω επινοικιάσει. Ήταν χειμερινός χώρος. Καλοκαίρι του 1985. Τον και έπαιζες μουσική. Και έπαιζα τύμπανο και ψιλοτραγουδούσα με μία παρέα ανθρώπων, με ένα πολύ εξαιρετικό Άγγλο μουσικό που έπαιζε και διάφορα όργανα. Και αυτό δεν ευδοκίμησε, γιατί οι περισσότεροι που ήρθαν ήταν φίλοι. Τζάμπα πίναν όλοι, σαν πήγε επιχείρηση. Και έρχεται ο αδελφός του επιχειρηματία που είχαν το κέντρο το καλοκαιρινό, το οποίο το άλλαξαν και το έκανα από ντισκοτέκ κέντρο διασκέδασης με ζωντανή μουσική, με αρκετά έτσι μεγάλο πρόγραμμα. Και πήγα, μου είπε γιατί δεν το κάνουμε να ξεκινήσει να τραγουδάς και τα λοιπά. Του λέω, ντρέπομαι τώρα, τι να τραγουδήσω, είναι για να τραγουδάω, δεν ξέρω τι. Με κλειστά τα μάτια. Ναι. Και θυμάμαι που ξεκίνησα και μάλιστα πριν ξεκινήσω, 2-3 ημέρες πριν ξεκινήσω, είχα πάει ένα βράδυ και είναι ο ξαδελφός μου, ο Τάκης, ο Γιαννάκης, ο οποίος τραγουδούσε εκεί. Ναι. Και κάποια στιγμή μου ζητάνε, ντροπή, μου ζητάνε να βγω να τραγουδήσω. Και λέω, όχι ρε παιδιά, τέλος πάντων με πίεσα και ανέβηκα πάνω στη σκηνή, κάθισα σε ένα σκαμπό που καθόταν ο Τάχης και θυμάμαι ότι όλο μου το σώμα ήταν έτσι. Σαν την καλαμιά στον κάμπο, έτρεμα. Ολόκληρος όμως, σύγκορμος. Ήταν το βάπτισμα του πυρός μπροστά σε κόσμο. Από το μαγαζί λοιπόν αυτό που λες, στο Ζορμπά, στο, Ζορμπά. Ο Ζορμπάς, Καλούα, στα Αστέρια. Ο Ζορμπάς ήταν Καλούα, έγινε Καλούα. Έγινε Καλούα. Το μαγαζί δηλαδή που πρωτοτραγούδησα στην Αθήνα, ήταν μετά αυτό από κάποιο στην διάστημα, ίδιο, ναι. Έγινε Καλούα, που εγώ στην Κο, στο Καλούα ήμουν ο πρώτος DJ, το 1983. Λοιπόν, σε αυτή την πορεία από το Καλούα στην Κο μέχρι το Καλούα εδώ και τα Αστέρια, είχες καθόλου εσύ χρόνο έτσι να το επεξεργαστείς, να καταλάβεις τι γίνεται? Κοιτάξτε, επειδή εγώ ξεκίνησα σε μεγάλη ηλικία, ήταν κατασταλαγμένα στο μυαλό μου τα πάντα. Δεν πιάστηκα κορόιδο, δεν θαμπόθηκα. Δηλαδή τα φώτα είναι μόνο για να μας φωτίζουν, όχι για να μας ζαλίζουν. Δεν ζαλίστηκα. Υπάρχουν παιδιά τα οποία ξεκινούν σε μικρή ηλικία και κάποια στιγμή θεωρούν ότι είναι κάτι τη λιγότερο από τον Θεό. Εγώ είμαι εδώ. Ξέρω τι γίνεται. Ήξερα τι γινότανε, το αντιμετώπιζα με την πρέπουσα σημασία, το κάθε τι. Δεν επέτρεψα σε τίποτα να με βγάλει από τα νερά μου, ούτε από τη γραμμή της κοσμοθεωρίας την οποία έχω ανέκαθεν, και είχα πει μάλιστα, ξεκινώντας από την εικόνα ανέβω στην Αθήνα, ότι εγώ πάω στην Αθήνα να κάνω αυτό που εγώ θέλω, να κάνω αυτό που εγώ μπορώ. Μέχρι εκεί μπορώ να φτάσω. Τι πιστεύεις ότι ήταν αυτό που σε έκανε να ξεχωρίσεις? Το ότι είμαι εγώ. Αυθεντικότητα, ας πούμε. Ναι, ναι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το έχουν ξεχάσει οι άνθρωποι. Εγώ είμαι εγώ. Χωρίς την εγωιστική διάθεση. Απλά είμαι ένας άνθρωπος που δεύτερος δεν υπάρχει. Εσύ είσαι μία κυρία που δεύτερη δεν υπάρχει. Είσαι μία. Εγώ λοιπόν ξέρω ότι είμαι ένας. Αυτό έβγαλα προς τα έξω. Την ειλικρίνειά μου. Και αυτό αγάπησε και αγαπάει ο κόσμος. Οι πειρασμοί είναι πολλοί. Πολλών ειδών και πολλοί. Εσύ πώς κατάφερες έτσι να αντισταθείς από όλο αυτό? Υπήρξαν διάφορες στιγμές όπου κάποιοι άνθρωποι και με μεγάλη έτσι δύναμη προσπάθησαν να μου επιβάλλουν, σε εισαγωγικά να το επιβάλλουν, με τους τρόπους τους, κάποια πράγματα δεν έγιναν. Ένα παράδειγμα, το 2002-2003 αν θυμάμαι καλά, όταν έκανα τον δίσκο «Ας μιλήσουν τα τραγούδια», μέσα σε αυτό το δίσκο υπήρχε ένα τραγούδι «Τα πρόβατα». Ήταν επιθυμία όλων να μην μπει. Και πάω στη Θεσσαλονίκη εγώ, την πρώτη μέρα που πάμε να εμφανιστούμε στη Θεσσαλονίκη. Με ποιο επιχείρημα δεν τους άρεσε? Δεν τους άρεσε. Θεωρούσαν ότι τώρα κοινωνικού περιεχομένου τραγούδια και
κοινωνικού περιεχομένου. Τι να τραγουδάμε ρε, για τον κόλο, γιατί δεν κατάλαβα τώρα. Ωραίο είναι να κουνιόμαστε, εντάξει. Αλλά μόνο γι' αυτό. Δεν υπάρχουν άλλα πράγματα. Αυτό που συμβαίνει τριγύρω μας δηλαδή μας αφήνει αδιάφορο. Και πάω στη Θεσσαλονίκη και λέω: παιδιά, θα σας πω ένα τραγούδι καινούριο και θα σας παρακαλούσα πάρα πολύ να μου αποδείξετε με τον τρόπο σας, με την αντιμετώπιση σας, εάν αυτό το τραγούδι πρέπει να το συμπεριλάβω στον δίσκο ή όχι. Ναι. Γιατί υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι, και ήταν μέσα αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι δεν θέλουν να το συμπεριλάβουν. Λέω το τραγούδι, σηκώνεται το μαγαζί. Παιδιά, χάσατε. Κέρδισε ο κόσμος. Πιστεύεις ότι δεν έχεις κάνει λάθη? Ενδεχομένως και να έχω κάνει και να μην τα έχω αντιληφθεί. Έχω κάνει δύο επαγγελματικά λάθη όμως. Δεν ξέρω κάποια άλλα λάθη να τα έχω κάνει και δεν τα έχω νιώσει. Τα επαγγελματικά θα πρέπει να μου τα πούν οι άλλοι. Τα επαγγελματικά ήταν μια συνεργασία με μια επιχείρηση, ένα νυχτερινό κέντρο, και γιατί υπήρχε αντίληψη από τον επιχειρηματία ότι δύο κοκόροι μέσα σε ένα κοτέτσι γίνεται. Και του λέω: αδερφέ, δεν γίνεται. Ένας είναι ο κοκόρας. Ένας κάνει κουμάντο. Δύο μαζί δεν γίνεται. Θα φαγωθούμε. Εγώ αυτό κάνω. Εάν εσύ θέλεις αυτό που κάνω να το φιλοξενήσεις στο χώρο σου, ο χώρος αυτός από την επόμενη μέρα είναι δικός μου. Και διοικώ εγώ. Εάν δεν θέλεις, πήγαινε αλλού. Υπάρχουν σάκηδες, μάκηδες, τάκηδες. Αν γύρνεις το χρόνο πίσω, θα έκανες κάτι διαφορετικά? Δεν θα συνεργαζόμουν με αυτούς τους δύο ανθρώπους. Δεν θα συνεργαζόμουν μάλλον με αυτόν τον έναν επιχειρηματία και με τον άλλον άνθρωπο θα ήμουν πιο επιφυλακτικός ή θα προσπαθούσα να δω, αφού θα το ήξερα, μάλλον να τον παροτρύνω να μην ξοκύλει. Ο άλλος άνθρωπος είναι συνάδελφος κι αυτός? Συνάδελφος δεν είναι, συνεργάτης όμως ήταν πάρα πολλά χρόνια. Γιατί λίγο νομίζω ότι ξέφυγε και αυτό ήταν η αιτία που ξέφυγαν τα πράγματα και περισσότερο για κακό δικό του και λυπούμε. Γιατί θα ήθελα να είναι αλλιώς τα πράγματα. Γιατί εγώ με τους ανθρώπους θέλω να έχω καλή σχέση και επίσης θέλω να πηγαίνουν καλά. Γιατί όταν το περιβάλλον μου είναι εντάξει, είμαι και εγώ. Δεν γίνεται να περνάς άσχημα και εγώ να είμαι στην τρελή χαρά. Τώρα, πολύ καλή σχέση. Έχω μία κάρτα. Αν θες να την ανοίξεις και να μας τη διαβάσεις και δυνατά, να μάθουμε από ποιον είναι. Νότι μου, θέλω να σου θυμίσω τούτο. Η ζωή είναι ένας κύκλος και ξανασυναντιόμαστε. Κατάλαβες εσύ. Με αγάπη, Τέρι Σιγανός. Ο Τέρι, λοιπόν, ήταν ο άνθρωπος, ο κουμπάρος της Ελένης της Δήμου που σου είπα προηγουμένως, ο οποίος με πρότεινε στην Ελένη. Αυτός ήταν η αιτία και συνεργάστηκα με την Ελένη. Και ήταν και ο πρώτος μου παραγωγός με τον Άκη τον Κολφίδη στον πρώτο δίσκο, το πρώτη φορά. Θα συναντηθούμε, Τέρι μου, θα χαθούμε. Εκτός και αν φύγουμε πια. Πόσο σημαντική είναι η οικογένεια για σένα? Για όλους τους ανθρώπους. Εξίσου σημαντική. Για κάποιους ελάχιστους ανθρώπους θεωρώ ότι η οικογένεια δεν είναι σημαντικότατη. Αυτή είναι παλιωτόμαρα. Εσύ τι είσαι περισσότερο, καριερίστας, οικογενειάρχης? Ένα παιδί το οποίο παίζει. Όποιος καταλαβαίνει, καταλαβαίνει. Ένα παιδί που παίζει. Και το παιχνίδι δεν έχει ούτε όρια, ούτε ώρες. Όταν είμαστε παιδιά, φεύγουμε και παίζουμε και έρχονται οι γονείς μας και μας φωνάζουν να πάμε στο σπίτι να διαβάσουμε. Καμιά φορά μαζεύουν και καμιά ξυλιά. Εμείς όμως αταξίες συνεχίζουμε να κάνουμε. Ένα παιδί που παίζει. Και αυτό κάνω πάντοτε. Πάνω στη σκηνή, όταν μιλάω στην τηλεόραση, όταν μιλάω στο ραδιόφωνο, όταν δίνω συνέντευξη για κάποιον να τη γράψει. Παίζω. Πιστεύεις ότι για τη γυναίκα σου ήταν δύσκολα όλα αυτά τα χρόνια? Η νύχτα, τα πουζούκια, οι γυναίκες, οι θαυμάστριες. Βέβαια ήταν δύσκολα, αλλά η γυναίκα μου δεν είναι Ελληνίδα. Η επιλογή μου δηλαδή ήταν να συζήσω με γυναίκα η οποία είναι από άλλο τόπο, με άλλη αντίληψη, με άλλη κοσμοθεωρία. Γιατί αν ήταν Ελληνίδα η γυναίκα μου, θα είχαμε τραγικά προβλήματα. Γιατί πιστεύεις ότι είναι διαφορετική εκείνη που είναι ξένη? Διότι έχει μεγαλώσει σε τόπο όπου το όλον το αντιλαμβάνονται διαφορετικά. Και επίσης ο συγκεκριμένος ο άνθρωπος ήταν ο άνθρωπος με τον οποίο θα μπορούσα να συζήσω. Και γι' αυτό έκανα την επιλογή μου. Γιατί πριν από την Κύλη, εγώ είχα διάφορες κοπέλες που έκανα παρέα. Ζηλεύεις ή ζηλεύει? Δεν ζηλεύει η Κύλη. Δεν ζηλεύει γιατί δεν της δίνω το δικαίωμα να ζηλέψει. Εγώ ζηλεύω. Σε εισαγωγικά τώρα το ζηλεύω. Ναι, όπως ο κάθε άνθρωπος, ας πούμε, που θέλει τον άνθρωπο το δικό του. Ποια είναι η πιο ωραία στιγμή στη ζωή σου? Η πιο ωραία στιγμή? Υπήρξαν πολύ ωραίες στιγμές. Θα τις πω με την σειρά που ήρθαν. Ήταν η μέρα που παντρευτήκαμε με την Κύλη. Ήταν μια απίστευτη μέρα. Εγώ δεν είμαι υπέρ του γάμου.
μπορώ να πω ότι είμαι και λίγο κατά. Mm-hmm. Διότι θεωρώ ότι οι άνθρωποι, όταν έχουν αποφασίσει από μόνοι τους ότι θέλουν να συμβιώσουν, δεν πρέπει να πάρουν έγκριση από κανέναν. Κανέναν όμως. Τότε γιατί παντρεύτηκες? Θα σου πω. Εγώ είχα αποφασίσει με την Κύλη ότι θα είμαστε ζευγάρι από το 84. Παντρεύτηκαμε το 91. Mm-hmm. 7 χρόνια μετά ακριβώς. Παντρεύτηκα μόνο και μόνο γιατί η μέρα αυτή είναι σημαντική για τη γυναίκα. Αισθάνεται υπέροχα. Το θέλει, το έχει ανάγκη. Τον ηθικό, στιγμή, ναι. Όλα αυτά, ναι. Και κάποια στιγμή μου το ζήτησε. Και λέω εντάξει, αφού μου το ζητάς, θα το κάνουμε. Την αντίληψή μου, mm-hmm. την ξέρεις την άποψή μου για τα πράγματα. Εκείνη όμως η ημέρα βγήκε εξαιρετική για εμένα. Πανέμορφη. Περάσαμε υπέροχα. Mm-hmm. Αυτή ήταν η πρώτη πάρα πολύ σημαντική στιγμή της ζωής μου. Αυτή είναι η πρώτη. Ναι, θα σου πω το εξής, ότι εγώ έχω περάσει αρκετά δύσκολα. Mm. Που όμως αυτή η δυσκολία δεν με έχει κάνει συμπλεγματικό. Αρκετά δύσκολα. Από τη στιγμή που γεννήθηκα σχεδόν. Γιατί και η γέννησή μου ακόμα, κάτω από αντίξωες συνθήκες έγινε. Από εκεί ξεκίνησαν δηλαδή τα προβλήματα, τα οποία τα ξεπερνάμε. Θα σου το πω, γιατί έχει και αυτό την αξία του. Η πρώτη σημαντική στιγμή ήταν λοιπόν τότε, γιατί μέσα στις δυσκολίες που περνούσα, θα το καταλάβει ο κόσμος που θα μας ακούσει. Η πρώτη φορά στην ζωή μου που έκανα διακοπές ήταν στα 28 μου χρόνια. Mm. 28 ετών έκανα πρώτη φορά διακοπές στη ζωή μου. Και οι διακοπές ήταν να πάμε με τη γυναίκα μου στην οικογένειά της, στην Αγγλία, στο σπίτι της. Αυτές τις διακοπές πρώτο έκανα. Mm. Άρα φαντάσου πώς ήταν οι συνθήκες για να είναι έτσι τα πράγματα. Και γεννήθηκα λοιπόν, ενώ δεν ήθελε κανείς να γεννηθώ. Σοβαρά, είχαν αποφασίσει οι γονείς μου να μην γεννηθώ. Ναι. Είχαν ήδη δύο παιδιά και είχαν αποφασίσει ότι δεν θέλουν τρίτο. Ναι. Είναι η μητέρα μου έγκυος 2 μηνών και αποφασίζουν να με ρίξουν. Και μου διηγείται τώρα Σπαρτιάτης ο παππούς, ο απίθαρχος. Ναι. Διαβάζω την εφημερίδα ξαπλωμένο στο κρεβάτι και κάποια στιγμή αισθάνομαι ότι μπαίνει η γιαγιά σου. Δεν δίνω σημασία, αλλά αφού δεν μιλάει για κάποια αρκετά δευτερόλεπτα, γυρίζω το βλέμμα μου και δεν είναι η γιαγιά σου. Και ποια ήταν, παππού? Μια γυναίκα, άλλη. Άλλη. Πριν καταλάβω τι γίνεται και πριν μιλήσω, μου λέει: Γιώργο, η κόρη σου είναι έγκυος, το παιδί που έχει στην κοιλιά της είναι αγόρι, δεν θα επιτρέψει να πάθει τίποτα, θα το βαπτίσεις εσύ και θα το ονομάσεις Παναγιώτη. Και εξαφανίζεται. Και φωνάζει τη γιαγιά μου, και μόλις μπαίνει μέσα η γιαγιά μου, που καταλαβαίνει ότι κάτι έχει, και της λέει: Καλλιρόη, τι μου κρύβεται? Τίποτα, Γιώργο μου. Καλλιρόη, τι μου κρύβεται? Τίποτα. Τίποτα. Άκου λοιπόν. Αυτό, αυτό και αυτό. Και καιρών η γιαγιά μου, η οποία ήταν του Καντηλίου και τα λοιπά. Δύο διαφορετικοί κόσμοι. Και αφού της το είπε, ζαλίστηκε η γιαγιά και τελικά αποφάσισαν ότι πρέπει να έρθω. Και ήρθα. Έρετε. Έτσι ξεκίνησα λοιπόν, έτσι ξεκίνησα. Δεν με ρωτήσανε, ζωή μας σε συνήθισα. Σαν πληγωμένο αετόπουλο στο χώμα, ψάχνω τη δύναμη να κρατηθώ ακόμα. Σαν πληγωμένο αετόπουλο στο χώμα, ψάχνω τη δύναμη να κρατηθώ ακόμα. Η πιο δυσάρεστη στιγμή? Προηγουμένως ακούγαμε ένα τραγούδι εδώ με τα παιδιά που ηχογραφήσαμε αυτές τις ημέρες, που έχει γράψει ο Βασιλάκης ο Δήμας, και είναι ένα τραγούδι για τον αδελφό μου. Mm. Η πιο δυσάρεστη στιγμή της ζωής μου ήταν η στιγμή που έμαθα ότι ο αδελφός μου θα φύγει από τη ζωή. Το παλέψαμε όσο έπαιρνε, αλλά δεν μπορέσαμε να τα καταφέρουμε. Το τραγούδι αυτό ποιο είναι που λες? Λέγεται «Αδελφέ μου». Mm. Δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμη, θα βγει. Και η μεγαλύτερη απώλεια, το να χάσεις τον γονέα σου, είναι αναμενόμενο. Θα τον χάσει κάποια στιγμή γιατί είναι αρκετά μεγαλύτερος από εσένα. Που σε πληγώνει αφάνταστα, έτσι. Είναι αναντικατάστατοι οι άνθρωποι, όλοι. Και τον φίλο μας, μη κακό αν με χάσουμε. Αλλά όταν χάνεις τον αδελφό σου, με τον οποίο έχει συμπορευτεί όλη σου τη ζωή, ένα κομμάτι δηλαδή του εαυτού σου είναι συγκλονιστικό. Και το χάσεις και άδικα και σύντομα και με τις συνθήκες αυτές που έγινε, είναι. Δεν φαντάζεσαι. Ξέρουν μόνο οι άνθρωποι που το έχουν περάσει. Μόνο αυτοί δηλαδή που βλέπουν τον άνθρωπό τους να λιώνει κυριολεκτικά. Μόνο αυτοί μπορούν να καταλάβουν. Με το θάνατο γενικότερα έχεις εξοικειωθεί? Είμαι εξοικειωμένος από τότε που γεννήθηκα. Το μόνο πράγμα που ήταν βέβαιο στη διαδρομή μέχρι τώρα είναι ότι θα φύγω κάποια στιγμή. Το θέμα όμως είναι ότι ο άνθρωπος δεν αξίζει
να φεύγει κάτω από τέτοιες συνθήκες. Αξίζει να φεύγει υπερήφανος και γαλήνια. Έτσι θα έπρεπε να είναι. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν δεν πιστεύω σε τίποτα από αυτό που οι θρησκείες διδάσκουν. Δεν υπάρχει. Γιατί αν υπήρχε, θα έχει αποδειχθεί μέσα στα εκατομμύρια των ετών και οι άνθρωποι δεν θα υπέφεραν. Δεν θα υπέφεραν όχι μόνο οι άνθρωποι, αλλά και όλο το περιβάλλον. Δεν θα είχαμε δηλαδή αυτό που μέχρι τώρα υπάρχει, το μεγάλο τρώει το μικρό. Θα τα είχε φτιάξει αυτό το τεράστιο, δεν λέω «ο», γιατί δεν γνωρίζω για να του δώσω και να το κάνω ουσιαστικό έτσι, να το «ο Θεός», το «ότι είναι», ναι. Θα είχε τακτοποιήσει τα πράγματα εάν υπήρχε, έτσι ούτως ώστε να ήταν όλα στην θέση τους. Ο Δημιουργός είναι αυτός που τα κάνει όλα τέλεια. Εδώ υπάρχει ατέλεια σε όλα. Αν θα έπρεπε να χαρακτηρίσεις τον εαυτό σου με τρεις λέξεις, ποιες θα ήταν αυτές? Θα είναι τέσσερις. Okay, εντάξει. Ό,τι βλέπεις και ακούς. Ούτε λιγότερο, ούτε περισσότερο. Είσαι άνθρωπος που σου αρέσει να ασχολούνται τα μέσα μαζί σου? Είμαι άνθρωπος που θέλω να γίνονται όλα έτσι όπως είναι ωραίο να γίνεται. Είμαι υπέρ του κάλους. Ακαλαισθησία είναι το να ασχολούνται μαζί σου χωρίς να κάνεις κάτι. Mm. Είναι γενική ακαλαισθησία. Είναι αυτή που αντιμετωπίζουμε τριγύρω. Άνοιξε την τηλεόραση και θα το δεις. Είναι δηλαδή φορά παρτίδα εκεί. Όλη η ακαλαισθησία της υπάρξεως των ανθρώπων βρίσκεται τώρα στο τετράγωνο κουτί. Σε αυτό τον μέγιστο κακό διδάσκαλο. Από τότε που μπήκε ο διάβολος με την κεραία από πάνω από το σπίτι του κάθε ανθρώπου και κάτω το κουτάκι αυτό, όλα τα πράγματα πήραν άλλη τροπή. Πάρα πολύ επικίνδυνο. Μέσα μαζικού επηρεασμού και εξευτελισμού. Τα μη-μη-ε δεν είναι μέσα μαζικής ενημέρωσης. Είναι μέσα μαζικού επηρεασμού και έχω προσθέσει εγώ ένα ακόμα εξευτελισμού. Ποια είναι η σημαντικότερη συμβουλή που δίνεις στα παιδιά σου? Δεν πολύ δίνω συμβουλές. Μέσα από τον τρόπο συζήτησης, σκέψης, συμπεριφοράς, τα παιδιά βγάζουν τα συμπεράσματά τους. Αυτά ρουφάνε, παίρνουν και διαμορφώνουν, μετά προσθέτουν τα δικά τους και διαμορφώνουν τη δική τους αντίληψη για τα πράγματα. Αλλά ψιλοσυμβουλές του τύπου αυτό δεν είναι σωστό, είναι λάθος κτλ. Και θα το βρεις μπροστά σου, γιατί και εγώ όταν ήμουν στην εφηβεία και σκεπτόμουν έτσι, αλλά κάποια στιγμή όταν πέρασαν τα χρόνια είδα ότι δεν είναι έτσι, αλλά εκείνη τη στιγμή δεν το έβλεπα. Κάτι τέτοια που τα λέω και εγώ, όπως λένε όλοι οι γονείς. Δεν είμαι από πάνω του συνέχεια για να τα καθοδηγώ, διότι νομίζω ότι εκεί έρχεται πια η καταπίεση. Να λες το παιδί, μην κάνεις αυτό, κάνε εκείνο, μην κάνεις το άλλο, κάνε το έτσι, μην το κάνεις αυτό. Εκεί δημιουργείται πρόβλημα. Θα ήθελες τα παιδιά σου να ακολουθήσουν το δρόμο σου και να γίνουν τραγουδιστές? Θέλω τα παιδιά μου να ακολουθήσουν όποιον δρόμο επιθυμούν, που θα τα κάνει χαρούμενα, που θα τα έχει εν πλήρη υγεία, γιατί η εργασία είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι. Και το βλέπουμε τώρα που οι άνθρωποι κάνουν τις εργασίες τους, τι πρόβλημα αντιμετωπίζουν. Αυτό σου μαυρίζει την ψυχή, δεν περνάς καλά γενικότερα, μαλώνεις με την οικογένειά σου, αισθάνεσαι ανασφαλής, η ανασφάλεια σου δημιουργεί άλλα προβλήματα. Όμως θέλω να πω σε όλους αυτούς τους ανθρώπους, παιδιά, εσείς φταίτε. Εσείς δημιουργήσατε το πρόβλημα στον ίδιο σας τον εαυτό. Εσείς τα φέρατε τα πράγματα εκεί που τα φέρατε. Γιατί ψηφίζετε Καραμαναλίδες και τους άλλους και δημιουργείτε πρόβλημα στην ίδια σας τη ζωή. Και εντάξει, εσείς να το κάνετε το πρόβλημα, το περάσετε, θα το πληρώσετε. Τα παιδάκια σας τι φταίνε? Μην δίνετε δύναμη σε ανθρώπους οι οποίοι είναι ανάξιοι. Αυτοί οι οποίοι σας κοροϊδεύουν και σας κοροϊδεύουν συστηματικά. Γιατί μία τετραετία δίνει στον άλλον το περιθώριο να σου αποδείξει τι κάνει. Δεν το κάνει. Άτε, παιδάκι μου, προχώρα παρακάτω να δούμε και δεν ξαναμπείς αυτό το παιχνίδι. Έξω. Πού στα από εδώ, παλιόπαιδο. Εσύ έχεις σκεφτεί ποτέ να ασχοληθείς ενεργά με την πολιτική? Πολιτική είναι αυτό που κάνω. Όλη μου η ζωή είναι πολιτική. Εγώ είμαι πολίτης, δεν είμαι ιδιώτης. Ενώ να μπει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, γιατί όχι, έχουν κάνει και συναδελφοί σου. Όχι. Δεν με ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Για να συναναστραφείς με ανθρώπους τους οποίους δεν θεωρείς αξίους, γιατί η αξιοσύνη φαίνεται με πράξεις, όχι με λόγια. Αυτοί μιλούν από το πρωί μέχρι το βράδυ και λένε τίποτα. Σου έχω άλλη μια έκπληξη. Για δες το ποιο είναι. Δαλματίας είναι το ένα. Κάποια στιγμή είχα ένα κοστούμι ακριβώς όπως το βλέπεις. Δεν ξέρω αν είναι υπονοούμενο. Όχι, δεν πειράζει. Μια χαρά είναι. Ένα κοστούμι του σκύλου της Δαλματίας. Όπου το φόραγα στη σκηνή. Ο άλλος ο κατάλευκος. Δυνατά. Ναι. Νότι όταν με ρώτησαν για σένα, δεν ήξερα τι να πρωτοπώ. Είσαι καλός φίλος, φοβερός τραγουδιστής, σε ξέρω πολλά χρόνια,
αλλά και όταν δεν σε ήξερα, πάλι σε ήξερα μέσα από τα τραγούδια σου. Να έχεις δύναμη και κουράγιο να μας τραγουδάς. Πρόταση. Θέλω μια φορά να σε αντιμετωπίσω στο γήπεδό μου. Τι λες για ένα μάτς, πού και πότε. Αλέκος Αλεξανδρής. Αλέκο μου. Στο νησί, αντίπαλος εγώ με τον κουμπάρο μου και εσύ όποιον θέλεις. Όταν λέμε όποιον θέλεις, όποιον θέλεις. Το Μπελέ, το Μαραντόνα κτλ. Ο Αλέκος είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος. Δεν έχουμε κάνει παρέα, όμως το ξέρω πολλά χρόνια. Είναι ένα παιδί υπείων τόνων, με όριμη σκέψη από τότε που τον άκουσα να πρώτο μιλάει, όταν πρώτο εμφανίστηκε να παίζει έτσι και άρχισαν να πέφτουν πάνω του τα φώτα. Ένας άνθρωπος σοβαρός. Και πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Πολύ καλός όμως από αυτούς οι οποίοι ήξεραν να χειρίζονται το σώμα τους εισάξια. Δηλαδή το αριστερό με το δεξί ήταν σχεδόν το ίδιο. Το έχω κι εγώ. Και επειδή είμαστε καλοί στο ποδοβόλεϊ, Αλέκο μου, όποτε θέλεις, μπροστά από το εινοποιείο στην ΚΟ, στην παραλία, είμαστε εκεί και σε περιμένουμε. Ευχαριστώ. Να ότι κάποια στιγμή πέρασες έτσι μια αρκετά μεγάλη δοκιμασία με την υγεία σου. Έχοντας κάποιο πρόβλημα με τις φωνητικές χορδές σου, πέρασε κάποια στιγμή από το μυαλό ότι μπορεί να είναι το τέλος. Ναι. Μα θα υπάρξει τέλος. Μη δεν θα υπάρξει τέλος. Και το τέλος θα το βάλω εγώ. Τότε όμως μπορεί να συνέβαινε με δύο τρόπο. Αυτό που εμένα με τρόμαξε, θα σου φανεί παράλογο, ήταν το ότι έπρεπε πάλι να κάνω γενική νάρκωση. Είχα κάνει μία φορά στη ζωή μου για ένα μηνίσκο που είχα στο γόνατο μου, για το μηνίσκο που κάναμε στο γόνατο, και την δεύτερη φορά, μετά από δύο χρόνια, προέκυψε το πρόβλημα με τον πολύποδα. Φοβούμενος λοιπόν το θέμα της νάρκωσης, πάω στην Αγγλία για να κάνω την επέμβαση σε έναν μοναδικό γιατρό, ο οποίος έχει κάνει μεγάλους τραγουδιστές σε όλο τον κόσμο. Έρχεται ο αναισθησιολόγος κάποια στιγμή και του λέω: «Γιατρέ, θα κάνω την επέμβαση». Του λέω: «Τι να γίνει, θα γίνει. Τι να κάνουμε, θα το ξεπεράσουμε». Αλλά δεν φοβάμαι, του λέω: «Ξέρω ότι όλα θα πάνε μια χαρά. Αυτό που με τρομάζει είναι η νάρκωση». Και μου λέει: «Γιατί?». Ήταν Ινδός. Του λέω: «Γιατί έκανα στην Ελλάδα μια επέμβαση και όταν ξύπνησα, πέραν το ότι μου ρίξαν ένα τούμπο τέτοιο μέσα στο λαρύγγι μου, που ενδεχομένως από εκεί να με τραυμάτισαν και να δημιουργήθηκε ο πολύποδας, πολύ πιθανόν, με πόναγε ο λαιμός μου για πολύ μεγάλο διάστημα, ήταν εκδαρμένος». Του λέω: «Πέραν αυτού, όταν ξύπνησα, αισθάνθηκα απίστευτα άσχημα και δεν ήταν πρόσχερο. Ναι. Κράτησε 2 ημέρες. Με τσάκισε. Δεν μπορούσα να φάω απολύτως τίποτα. Όταν έβαλα ένα κομμάτι φρυγανιά στο στόμα μου, έκανε με το για 4 ώρες. Τραγική κατάσταση». Μου λέει: «Δεν καταλαβαίνω τον λόγο». «Γιατί?». «Όχι», μου λέει, «εγώ θα σου βάλω ένα καλαμάκι, σαν αυτό», μου λέει, «που πίνουμε το αναψυκτικό, ένα τέτοιο καλαμάκι». Κάνω την επέμβαση, ξυπνάω και σε μισή ώρα μετά την που ξύπνησα, έτρωγα κοτόπουλο με πατάτες στον φούρνο και με σάλτσα. Απίστευτα πράγματα. Θα ήθελα να πω τώρα και το εξής. Καταγγελία. Στην Ελλάδα υπάρχουν άνθρωποι στην χώρα του Ιπποκράτη οι οποίοι έχουν ορκιστεί στον όργο του Ιπποκράτους και δεν τον τηρούν σε καμία περίπτωση. Μπορεί να σε σχίσουν, να σου κάνουν επέμβαση μόνο και μόνο για να σου πάρουν λεφτά. Όλους τους Πλατινένιους πού τους έχεις? Έχεις κανένα δωμάτιο στο σπίτι που είναι το δωμάτιο των Πλατινένιων? Στο υπόγειο. Υπάρχει ένα γραφείο εκεί που είναι και ένας χώρος που βλέπουμε. Έχουμε μία οθόνη και βλέπουμε διάφορες ταινίες. Είναι ένας τοίχος ο οποίος έχω κάνει έτσι με ένα ξύλο μία κορνίζα, τεράστια κορνίζα μεγάλη, και τα έχω βάλει μέσα. Έχω εντάξει δηλαδή κάποιους από τους δίσκους μέσα σε μία πολύ μεγάλη κορνίζα. Όπου τους βλέπουμε, αν τους δούμε. Όποτε τους δούμε, μόνο εμείς. Δεν είναι προς επίδειξη δηλαδή. Απλά υπάρχουν, εντάξει, τους πήραμε, ωραία είναι. Έχεις αφήσει πολύ χώρο ακόμα και στον τοίχο? Δεν χωράνε πια, τελείωσε η κορνίζα. Είναι πολύ μεγάλη. Είναι τουλάχιστον. Όχι, για άλλο λόγο σε ρωτάω. Ενώ αν έχει χώρο το δωμάτιο ακόμα, αρκετό. Μες στην κορνίζα όχι. Υπάρχουν άλλοι χώροι. Γιατί οι επόμενοι δίσκοι που ερχόντουσαν και έρχονται δεν μπαίνουν πια. Και τους βάζω τον αφήνω τον ένα εδώ, τον άλλο τον ακουμπάω εκεί. Η επιβράβευση είναι σημαντική. Δεν προσπαθώ να τη μειώσω. Είναι χαρά μεγάλη. Απλά ποτέ δεν ήμουν υπέρ του, πώς να το πω, να επιδεικνύω αυτό που κάνω, και δεν έχω φωτογραφίες δικές μου στο σπίτι. Δεν είμαι ψώνιο, με λίγα λόγια. Αυτοί εδώ οι δίσκοι τώρα που υπάρχουν είναι προς τιμήν του χώρου. Τους έχω βάλει εδώ μέσα γιατί έγιναν οι απονομές όσο βρισκόμαστε εδώ. Και υπήρχε και ένας άλλος το αναγέννηση που τον έχω βγάλει, γιατί όσο βρίσκομαι εδώ μέσα έγιναν αυτοί οι πλατινένοι. Δίσκη.
Eurovision θα πήγαινες? Όχι βέβαια. Αυτό είναι προσβολή. Πραγματικά είναι προσβολή. Κυριολεκτό. Είναι προσβολή να με εκπροσωπεί εμένα ο οποιοσδήποτε σαλτιμπάγκος με αγγλικό τραγούδι. Αν ήταν ελληνική στίχη. Και πάλι, αν ήταν ελληνική στίχη, εκπροσωπεί όλο αυτό το κόλπο κάποιον τραγουδιστή. Την Ελλάδα εκπροσωπεί. Καλά, είναι ο διαγωνισμός που είναι έτσι στημένος. Και δεν είναι δεν φταίει ο κάθε καλλιτέχνης. Για μένα είναι όλο αυτό το πράγμα φεδρό. Κατά πρώτον, δεν γίνεται διαγωνισμός της Ευρώπης όπου συμμετέχει το Ισραήλ και η Τουρκία. Γελίο. Φεδρό. Τι να συζητάμε τώρα. Δεν γίνεται. Ποιο μεγάλο όνειρο έχει μείνει ανεκπλήρωτο? Για να σου πω την αλήθεια, Κιμ, δεν ονειρεύομαι αυτόν τον τρόπο που θέλω να πραγματοποιήσω κάποια όνειρά μου. Γιατί έτσι εγκλωβίζεσαι. Κάποια στιγμή όταν ξεκίνησα να τραγουδώ, είχα τοποθετήσει στο μυαλό μου τα πράγματα κάπως έτσι ώστε να προσανατολιστώ προς τα που θέλω να πάω. Mm-hmm. Εγώ συνεχίζω το όνειρό μου, μέσα στο όνειρο βρίσκομαι. Ζω το όνειρο. Όνειρο είναι αυτό. Γενικά η ζωή μας είναι ένα όνειρο. Δεν ξέρουμε αύριο τι θα έρθει και γιατί να το πηγαίνουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Το αφήνω ελεύθερο. Όσα έρθουν και όσα πάνε. Χρόνο δεν θα τραγουδάω. Θα κάνω δηλαδή μακράς διαρκείας διακοπές. Θα κάνω τον τεμπέλη για πολλούς μήνες. Μέχρι του 2009 τώρα, του 2010, mm-hmm. ίσως μετά τις γιορτές δηλαδή, να κάνω κάτι. Αν έχω τη διάθεση. Γιατί μπορεί θες λίγο να ξεκουραστείς. Θέλω να αποστασιοποιηθώ. Δεν θέλω να κάνω κάτι γιατί πρέπει να το κάνω. Αισθάνομαι ότι μπορεί να έρθει ο κορισμός. Δηλαδή είναι εδώ και με τριγυρίζει. Και επειδή εγώ γουστάρω αυτό που κάνω, το κάνω με την ψυχή μου, να περνάω καλά, να παίζω δηλαδή. Παιχνίδι δια της βίας δεν είναι παιχνίδι. Νότης Φακιανάκης, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ, Κιμ Κίλιαν. Τα χαιρετήματά στο σύζυγό σου. Ευχαριστώ τα πολύ. Τα χαιρετήματά μου στο σύζυγό σου. Συγγνώμη. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Και εσείς να είστε καλά. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Δευτέρα. Γεια σας. Σιγανές ψυχάλες και μεγάλα λάθη. Όσα μου έχεις κάνει και δεν τα έχω μάθει. Σώμα μου φτιαγμένο από πυλό. Σώμα μου, κάνεις ό,τι θέλεις στο μυαλό. Οι αγάπες χάνονται, σβήνουν σαν τα αστέρια. Φεύγουν σαν τα κανόνια.